Με περισσότερα από 2.500 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, η Αττική και άλλε 17 περιοχέ τη Ελλάδα μπαίνουν πια σε βαθύ κόκκινο συναγερμό, κυρίε και κύριοι. Είναι φανερό πω η πανδημία παρά το lockdown δεν υποχωρεί. Γι' αυτό το λόγο, πριν από λίγο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέου περιορισμού στην κυκλοφορία. Είναι μια δέσμη μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από τι 6 .00. αύριο το πρωί. Η Σοφία Φασουλάκη θα μα τα παρουσιάσει. Σοφία. Νίκη, σχεδόν όλη η χώρα είναι σε βαθύ κόκκινο και οι υπόλοιποι είναι σε κόκκινο. Αυτό είπε σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς μαζί με τον κύριο Κικίλια. Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει, έχει κυριαρχήσει, όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, η Βρετανική μετάλλαξη, η οποία είναι πολύ πιο μεταδοτική. Υπό αυτό το πρίσμα και επειδή υπάρχει ασφυκτική πίεση πια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, Νέα περιοριστικά μέτρα μετά από τις εισηγήσει των δημοξολόγων πήρε η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε ποια ναι. είναι αυτά. Από αύριο λοιπόν 6 το πρωί μέχρι και τι 16 Μαρτίου για τον κωδικό 2 που αφορά τα είδη πρώτη ανάγκη, mm -hmm. την αγορά ειδών πρώτη ανάγκη, αλλά και για τον κωδικό 3 για τις τράπεζες. Η μετακίνηση θα επιτρέπεται μόνο εντός του Δήμου ή 2 χιλιόμετρα μακριά. Από τα σπίτια μα, από τα σπίτια που κατοικεί κάθε δημόσιο. Έως και χιλιόμετρα, λοιπόν. Έτσι. Για τον κωδικό 6, που σημαίνει η άθληση ή το κατοικίδιο. Βόλτα με το κατοικίδιο. Θα μπορεί κανεί να βγαίνει μόνο πεζός ή με το ποδήλατό του. Καταλαβαίνεις ότι τέρμα το αυτοκίνητο και η βόλτα στο φλίσβο ή στο βουνό. Ναι. Για τον κωδικό 4, εκεί όπου θυμίζω, έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι διαπιστώνεται μεγάλη κατάχρηση. Μιλάμε για τον κωδικό για τη βοήθεια σε άτομα Σωστά. που έχουν ανάγκη. Θα γίνονται έλεγχοι, αυστηροί έλεγχοι και θα ζητούνται από τα αστυνομικά όργανα ή ε, κατάλληλε διευκρινήσει. Πολλέ φορέ ακόμη και τηλέφωνο, θα ζητείτε να γίνεται και τηλέφωνο. Ανιαπιστωπίση το... ότι όντω. Ναι. ότι πράγματι μεταβαίνουμε, πηγαίνουμε σε άτομο που έχει ανάγκη. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το ωράριο, με την κυκλοφορία. Η Θεσσαλονίκη και η Αττική, επειδή είναι η Μητροπολιτική Δήμη, από τη Δευτέρα έω την Παρασκευή η κυκλοφορία θα επιτρέπεται. Μάλλον θα απαγορεύεται, να το πω διαφορετικά, ναι. από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές η απαγόρευση θα ισχύει από τις 7 μέχρι τις 5 το πρωί. Το ίδιο για όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Από τις 7 έως τις 5 το πρωί. Όχι από τις πρωί. 6 λοιπόν. Από Όχι τις από τις, 7. τις 6, από τις 7. Βάστε. Και για να δούμε τώρα... Τι γίνεται νίκη με τις περιοχές που είναι πια σε βαθύ κόκκινο. Ναι. Όχι μόνο η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες 15. Η Αχαΐα, η Λάρισα, το Ηράκλειο της Κρήτης, η Λευκάδα, η Αρκαδία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Χίος, η Σάμος, η Λευκάδα, η Θεσπρωτία, η Βιωτεία, η ατολακαρνανία και η Ρόδος. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η γεωγραφική διασπορά, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει κοκκινήσει όλη η χώρα. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη και να ακούσουμε τον Υφύπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά. Στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί ταυτοποιηθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 1.756 πολίτες με διάφορες μεταλλάξεις εκ των οποίων 1.667 φορούν στη Βρετανική μετάλλαξη σε 34 περιφερειακές ενότητες, αλλά και 48 τη μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής σε 3 περιφερειακές ενότητες.